Και συνεχίζουμε με Παναθηναϊκό. Τάσος Νικολογιάννης μαζί μας. Σε αναμονή των εξετάσεων για την πορεία της αποθεραπείας του Φώτη Ιωαννίδη. Χαίρετε. Γεια σου Νίκο, θα έχουμε ενημέρωση την ΠΑΕ αργότερα. Για ό,τι γίνεται με τον Φώτη Ιωαννίδη. Οι πράσινοι επέστρεψαν στις προπονήσεις σήμερα. Ο Μαξίμοβιτς πρώτη προπόνηση στον Παναθηναϊκό. Και ο Μλαντένοβιτς επέστρεψε από το Euro. Ο Μαξίμοβιτς συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Έδειξε ότι είναι απολύτως έτοιμος. Εξάλλου πριν λίγες μέρες, 10 μέρες άδεια έκανα. Σε 10 μέρες μπορεί να χάσει πολλά πράγματα. Και πλέον θα είναι στη διάρκεια του προπονητή. Έχω την αίσθηση έτσι ότι αν κάνουν και τις επόμενες προπονήσεις κανονικά και ο Μαξίμος και ο Μλαντένοβιτς, ίσως πάρουν λίγο χρόνο συμμετοχής στο Μάτσο Σαββάτου με την ΑΕΚ Λάρνακας. Αλλιώς θα τους δούμε σίγουρα στο τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός πριν από το μάτς με την Μάριμπορ, την Μπότε Μπλόντιφ, στις 18 του μήνα, κόντρα στη Μακάμπι Νετάνια, την ομάδα του Ισραήλ. Η σημερινή προπόνηση είχε και κυκλοφορία μπάλας και τακτική, αυτά που κάνει ο Αλόνσο. Οι πράσινοι επέστρεψαν μετά από ένα διήμερο ρεμπό που το είχαν ανάγκη. Προβλήματα δραματισμών άλλα δεν υπάρχουν. Ο Μπαγκασέτα συνήλθε από τη μείωση, έκανε κανονικά προπόνηση. Ο Γετβάη ξεπέρασε και αυτές τις ενοχλήσεις που είχε που δεν τον άφησε να παίξει το τελευταίο φιλικό, έκανε και αυτές τις προπόνησεις. Οπότε το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν απόλυες λόγω τραυματισμών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός είναι συζητήσει και με αριστερό μπακ και με εξτρέμ, με στόχο οι παίκτες να κλείσουν το συντομότερο δυνατό για να είναι διαθέσιμοι για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει κυκλώσει, μάλλον έχει κάνει με δύο εξτρέμ συζητήσεις ο Παναθηναϊκός για να πετύχει συμφωνία με τον έναν και υπάρχει και στο αριστερό μπακ ένας παίκτης που είναι συγκεκριμένος στόχος, ώστε να το συντομότερο δυνατό να τελειώσει η μεταγραφή αυτή και οι δύο παίκτες να είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά. Σου προκύπτει ότι είναι ο Έντσο Ντίας στο αριστερό μπακ. Κοίτα, ο Έντσο Ντίας έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, αλλά πριν από καιρό δεν έγινε κάτι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι για άλλον παίκτη πάει ο Παναθηναϊκός. Όχι για τον Έντσο Ντίας, παρά το γεγονός ότι όντως υπάρχουν δημοσιεύματα από την Αργεντινή που λένε ότι η River βρήκε στη θέση του παίκτη και τον δίνει. Νομίζω ότι για άλλον παίκτη πάει, άλλος είναι ο στόχος, τον οποίο θα το μάθουμε εφόσον κλείσει η μεταγραφή τις επόμενες ημέρες. Ο Μάρκος Αλόνσο που έχει γραφτεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, αλλά εντάξει, τι να σου πω τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Εγώ ξέρω ότι άλλος είναι ο στόχος, τώρα θα δούμε. Μάλιστα. Εντάξει, είναι χειρόνομα σίγουρα στα 3-3 συγκεκριμένος, αλλά. Ναι. Μάλιστα. Από τον Ιωαννίδη υπάρχει κάποια έτσι ακόμα αίσθηση. Όχι, έστω αίσθηση. Ότι κοίταξε, αυτό που καταλαβαίνω, καλύτερα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το Φώτη θα το πάνε πολύ προσεκτικά. Δεν πρόκειται να πάνε το παραμικρό ρίσκο. Ναι. Το είπα και το μεσημέρι. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να τρέχει και όταν νιώσει έτοιμος θα μπει στις προπονήσεις με την ομάδα. Τώρα αυτό τι σημαίνει θα το δούμε. Μέρα με τη μέρα θα το βλέπουμε. Πιστεύω ότι θα δούμε τώρα με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τι θα γίνει. Αυτό είναι το αγκάθι. Ναι, δεν πρόκειται ποτέ, δεν πρόκειται να πάω το παραμικρό ρίσκο, Νικό, διότι είναι επικίνδυνη κατάσταση στον νόμο. Τι συζητάμε τώρα, είναι απόλυτα κατανοητός. Ο Μπερνάρ, για να καταλάβει ο κόσμος, που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό, είχε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, δύο επεμβάσεις στον νόμο και όταν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό είχε ένα προβληματάκι, το έχει ξεπεράσει βέβαια, αλλά δούλευσε πάρα πολύ. Μετά έπαιζε πάντα δεμένος σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και είδαμε ότι δεν έβγαλε κανένα πρόβλημα. Ο Φώτης δεν έχει τέτοιο πρόβλημα ακόμα. Να χτυπήσουμε ξύλο, δόξα τω Θεώ, δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο Μπερνάρ είχε πάθει μεγαλύτερη ζημιά. Για να μην όμως επιδεινωθεί η κατάσταση του θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Δηλαδή θα προτιμήσει τον Παναθηναϊκό να χάσει, που λέω λόγο, σε ένα παιχνίδι προκειμένου να είναι 100% έτοιμος και μην πάρουν το παραμικρό ρίσκο. Εξάλλου υπάρχει ολόκληρη χρονιά μπροστά μας και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Τι συζητάμε. Και δεν υπάρχει και διάθεση να πουληθεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι χωρίς να ξέρω, γιατί την ενημέρωση θα τη μάθουμε σε λίγο, πιστεύω θα το πάνε πολύ προσεκτικά και θα δούμε. Το λέω γιατί υπάρχει η συγκυρία ότι ο Σπόρα έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Ναι, εντάξει. Οπότε okay. Μένει με το Γερεμέγεφ ουσιαστικά. Ναι, εντάξει, ο Σπόρα όμως θα είναι έτοιμος. Δηλαδή. Θα είναι έτοιμος, ναι. Ο Σπόρα δεν έχει κάποιο θέμα. Από όσο ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε. Μάλιστα. Πάντως φαίνεται ότι αυτή τη φορά προχωράνε τα πράγματα όσον αφορά τα μεταγραφικά
και θα δούμε αν τελικά θα έρθει πρώτα εξτρέμ ή αριστερό μπακ. Μπορεί να έρθει πρώτα εξτρέμ, μην το αποκλείουμε αυτό. Έτσι, να έρθει πρώτα το εξτρέμ και μετά να έρθει το αριστερό μπακ. Το κρατάω. Το κρατάω. Ναι. Και ανακοινώθηκε και φιλικό με τη Μακάμπι Νετάνια. Έτσι, την... Ναι, Μακάμπι Νετάνια 18 του μήνα στη Λεωφόρο 9 το βράδυ. Την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη. Ναι. Είναι, θα είναι ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι πριν από το ευρωπαϊκό. Μάλιστα. Ωραία. Το οποίο θα γίνει στο ΑΚΑ. Εντάξει. Τάσο μου, ευχαριστώ.